Στην άνεση μάχη που έδωσαν με την κακοκαιρία, χωρίς το απαιτούμενο προσωπικό αλλά και τις υποδομές, αναφέρθηκαν σήμερα συνδικαλιστές εργαζόμενοι της ΔΕΗ Λάρισας. Με λειψό προσωπικό και χωρίς τα απαραίτητα ανταλλακτικά, προσπάθησαν να διατηρήσουν ενεργό το δίκτυο ηλεκτροδότησης της περιοχής. Σήμα κινδύνου εκπέμπουμε σήμερα για να δείξουμε τα μεγάλα προβλήματα τοπικού ενδιαφέροντος αλλά και πανελλαδικού που έχουν να κάνουν σχέση με την απαξίωση της ΔΕΗ που δημιουργούν τεράστια προβλήματα στο κοινωνικό σύνολο μη έχοντας τα απαραίτητα εφόδια και υλικά και μια τέτοιου είδους μικρή σε μέγεθος κακοκαιρία έφερε δυσβάσταχτα προβλήματα που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με τα υλικά που λείπουν από την επιχείρηση και την αποκατάσταση αυτής. Αυτά είναι γενικότερα ζητήματα που προκύπτουν εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Παρόλο που το έχουμε επισημάνει πάμπολες φορές, τίποτα από όλα αυτά δεν έχει βελτιωθεί. Κάθε μέρα που περνάει απαξιώνεται η επιχείρηση, κάθε μέρα που περνάει δυσκολεύει η λειτουργία τους. Την έντονη κακοκαιρία που είχαμε το προηγούμενο διάστημα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στη Θεσσαλία αποκαλύφθηκε η γύμνια της ΔΕΗ σε όλο της το μεγαλείο. Η μεγαλύτερη τεχνική ηλεκτρική εταιρεία να μην έχει εφόδια και υλικά να αποκαταστήσει ή να κατασκευάσει καινούρια έργα. Και μιλάμε για ελλείψεις από κολόνες, από μετασχηματιστές, από καλώδια, από αλεξικέραυνα, από τραβέρσες, από μονοτήρες και από παροχές και από καλώδια για να κατασκευαστούν παροχές. Και πάνω απ' όλα ελλείψεις τεχνικού προσωπικού. Υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι δουλεύουν 16 και 18 ώρες με αντίξωες καιρικές συνθήκες, με μείον 18 όπως είχαμε το προηγούμενο διάστημα και συν 50 το καλοκαίρι, με 18 και 20 ώρες. Θεωρώ ότι είμαστε άνθρωποι και δεν είμαστε μηχανές. Κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου για ακόμα μία φορά στη διοίκηση και ζητάμε άμεση πρόσληψη τεχνικού προσωπικού για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και να μην πάθουμε κάποιο ατύχημα, να μην θρηνήσουμε κάποιο θύμα.